Θεσσαλονίκης για τις διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον του κινήματος, ενάντια στους πληστηριασμούς. Ενάντια σε ένα κίνημα που προσπαθεί να προστατεύσει τη λαϊκή κατοικία και την περιουσία από τις τράπεζες, από το κράτος, από όλους αυτούς που θέλουν να πάρουν τα σπίτια μας, αφού πιο πριν μας έχουν στερήσει το δικαίωμα στη δουλειά, το δικαίωμα στο μισθό, το δικαίωμα στην παιδεία, την υγεία, το ρεύμα, το νερό, τη θέρμανση, κάθε δικαίωμα που έχουμε ως άνθρωποι, ως εργαζόμενοι, ως πολίτες αυτής της κοινωνίας. Δυστυχώς, η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, θυμίζοντας άλλες εποχές, ούτε καν δέχτηκε να ακούσει την αντιπροσωπεία του Συντονισμού Συλλογικοτήτων και όλων των διαμαρτυρόμενων, μας ζήτησε να βγούμε έξω χωρίς να απαντήσει, χωρίς να δεχτεί καν να ακούσει ούτε ένα από τα ερωτήματά μας. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι απαιτούμε να σταματήσει τώρα κάθε προκαταρκτική εξέταση, κάθε δίωξη ενάντια στο κίνημα και τα μέλη του. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι όχι μόνο δεν μας φοβίζουν, αλλά μας δυναμώνουν. Και η σημερινή μας παρέμβαση εδώ αυτό δείχνει. Και ακόμα καλύτερα, την Τετάρτη είναι σίγουρο ότι θα είμαστε πολύ περισσότεροι στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης και δεν θα επιτρέψουμε να προχωρήσει κανένας πληστηριασμός λαϊκής κατοικίας και περιουσίας.